εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο στη ΔΕΘ. Έκανε πριν από λίγο ο Χρήσο Ταϊκούρα. Και το ενδιαφέρον, Βασιλή Τσεκούρα, καλό μεσημέρι, είναι το πώ θα μπει φρένο στο κύμα ακρίβεια. Είναι μια σειρά από παρεμβάσει, Λίνα. Που κοστολογούνται 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ό,τι τη φορά την επέκταση κάποιων μέτρων και το 2021. Και επίση υπάρχει και ένα επιπλέον πακέτο ύψου 2,4 δισεκατομμύριων ευρώ. Το οποίο είναι συνολικά 24 μέτρα, μα κάνει το συνολικό καλάθι για την ανάσχεση και τη ακρίβεια γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, έχει να κάνει και με τη μείωση του ΦΠΑ. Για παράδειγμα, θα επεκταθεί ο οφειλωμένο ΦΠΑ έω τον Ιούνιο του 2022, είναι 275 εκατομμύρια ευρώ, σε μεταφορέ καφέ, μία αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια κινηματογράφων και στο τουριστικό πακέτο. Επίσης, θα υπάρξει και μείωση ΦΠΑ από το 24 στο 13% έως τον Ιούνιο του 2022 σε γυμναστήρια, σχολές χορού και επίσης πάμε τώρα και στις γονικές παροχές. Εκεί θα υπάρξει ε, κατάρκηση του φόρου από 1 ε, Οκτωβρίου έως 800.000 ευρώ θα, είναι, θα μπορεί να γίνει η γονική παροχή χωρίς να υπάρχει πληρωμή. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα δοθούν φορολογικά κίνητρα από το 2022 μέχρι το 2025 για το 30% των δαπανών που πραγμα πραγματοποιεί ένας φορολογούμενος μέχρι και το ποσό των 5.000 ευρώ. Επίση, να σου πω ότι υπάρχει επέκταση και του προγράμματο Γέφυρα. Τρίμηνη επέκταση α, στήριξης, στήριξη. Σχεδόν μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 θα πάμε. Και θα επιδοτείται κάθε μήνα το 40% Τη μηνιαία δόση του δανείου ενό δανειολήπτη. Τέλο, στην ε, συνδρομητική τηλεόραση υπάρχει αναστολή πληρωμή έω και τον Ιούνιο του 2022 και επίση να σου πω ότι θα υπάρξει και μείωση του ένφια από το 2022. Εδώ μάθαμε πριν από ελάχιστα λεπτά, Λίνα, mm -hmm. ότι θα υπάρξει και παρέμβαση στο συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε περιοχές άνω των 250.000 ευρώ και αυτό διότι είναι ένας παράλογος φόρος, όπως υπόθηκε από ανώτητα το στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τα μάθουμε στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας πριν από λίγο και επανερχόμαστε. Το συνολικό κόστος των επιπλέον αναπτυξιακών παρεμβάσεων, κάποιες από τις οποίες είχαν ήδη προϋπολογιστεί, ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 εκ των οποίων τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μειώσει φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, το κόστος των επιπλέον μέτρων τόνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, διαμορφώνεται πλέον στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ,